μιλάμε για την εργαζόμενη την Άννα. Μιλάμε για την Ελληνίαρχα ή την Ευρωπαία. Μιλάμε για τη σύζυγο ή τη σύντροφο. Μιλάμε για τη Ρωμά ή για τη μετανάστε. Γυναίκες είμαστε όλες οι ιδιότητες που φέρουμε και θα ήταν λάθος νομίζω να υποστηρίξουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ανεξάρτητα από κάποια από αυτές. Όταν με ρωτάνε λοιπόν σε συνεντεύξεις πλέον, ποια είσαι, είσαι η Κατερίνα ή η Συνοδοπούλη, απαντάω ότι το ονοματεπώνυμό μας και τις ιδιότητές μας τις φέρουμε δυστυχώς ή ευτυχώς επί 24 ώρ βάση. Οι γυναίκες μπορούμε να κάνουμε ό,τι ακριβώς και οι άντρες, μόνο που μπορούμε να το κάνουμε και ανάποδα και ισορροπώντας επάνω σε ψηλοτάκουν. Αυτή η φράση ανήκει στη Τζίντζερ Ρότζερ, μια τραγουδίστρια που έζησε, χόρεψε, τραγούδισε δίπλα στο πλάι του Φρεντ Αστέρ. Οι γυναίκες είναι παντού σήμερα. Είναι στην εικόνα, είναι στη τηλεόραση, είναι στην δουλειά μας, είναι στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο. Άρα για ποιον σεξισμό μιλάμε, εδώ θέλει προσοχή. Η παρουσία των γυναικών και η εκπροσώπηση των γυναικών δεν σημαίνει απαραίτητα ισοτιμία. Οι κυρίαρχες θέσεις, οι θέσεις ευθύνης, οι θέσεις κερδιά καταλαμβάνονται συνήθως μόνο από άντρες. Είναι εξαίρεση αν δείτε γυναίκα σε κάποια θέση ευθύνης. Οι γυναίκες, όσο σκληρό ή περίεργο αν σας ακουστεί αυτό, και εδώ θα μου επιτρέψετε μία παρένθεση, είπα και έξω ότι αν σας μιλούσα 3 ή 5 χρόνια πριν, δεν θα σας έλεγα τα ίδια πράγματα με το ίδιο σθένος που τα λέω σήμερα. Δεν πίστευα, γιατί είχαμε μείνει στην εικόνα σε αυτό που έβλεπα, ότι υπάρχουν γυναίκες παντού, ότι υπάρχει τέτοια διάκριση ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες. Σήμερα οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι στον πάτο της κοινωνικής ιεραρχίας αλλά και της επαγγελματικής ζωής λόγω μήτρας. Υπάρχει και ένας άγραφος διαχωρισμός μεταξύ των subject των θεματικών που οι γυναίκες ασχολούνται. Στα soft επαγγέλματα, οι γυναίκες μπορεί να είναι πολύ καλές δασκάλες, καθηγήτριες, δικηγόροι, γιατροί, παιδαγωγοί, γραμματείς, παρουσιάστριες. Σπάνια οι γυναίκες είναι στον χώρο της οικονομίας. Οι σκληρές θεματικές όπως η εξωτερική πολιτική, η εθνική άμυνα, το ποδόσφαιρο, η οικονομία είναι περσέ αντρικά ζητήματα. Με ένα σύντομο πέρασμα, και θα ήθελα να το κάνω αυτό από την αρχή της τοποθέτησής μου, στον χώρο της ψυχοπαθολογίας και της εγκληματολογίας, θα διαπιστώσουμε πως η κοινωνία συνεχίζει να ανατρέπει τους ανθρώπους της, κυρίως τους άντρες, με αρκετές νευρώσεις, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαχειριστούν εύκολα τη ματέωση ή τον θυμό. Έχουμε παραδείγματα συζυγοκτόνων και δολοφόνων εραστών. Παράδειγμα ήταν η γυναίκα του δικαστή Κουτελιδάκη, αν το θυμάστε, που είχε πέσει από λάθος επανειλημμένα πάνω σε ένα μαχαίρι που δέποτε καταδικάστηκε ο δικαστής. Μέχρι το φρατζί που έκανε τη γυναίκα του κομμάτια. Αυτός καταδικάστηκε. Υπάρχει λοιπόν μια διάχυτη εγχώρια παράδοση στην ελληνική κοινωνία ότι είμαι άντρας και άρα το κέφι μου θα κάνω ή ναι, θα φάω και το χαστούκι μου, είμαι γυναίκα, προφανώς, στα τηλεοπτικά σου. Θυμηθείτε λίγο την Ελένη από τη Ρόδη. Την Ελένη που αντιστάθηκε στον βιασμό, που βιάστηκε και που δολοφονήθηκε. Την Ελένη που είπε όχι. Την Ελένη που, κατά τη γνώμη μου, δολοφονήθηκε 2 φορές. Μα θα ρωτήσει κάποιος εύλογα, μπορεί μια γυναίκα να δολοφονήσει, ή ένας άνθρωπος να δολοφονηθεί 2 φορές. Προφανώς μπορεί. Όταν συνωμοτούν τα μιμιέ και συνωμοτούν και τα social media με τη βοήθεια του κοινού. Θυμηθείτε λίγο τις ατάκες εκείνης της περίοδου. Μήπως είχε δώσει η Ελένη αφορμή. Με πόσους πήγαινε. Έφταιγε επειδή πήγε στο σπίτι του δράστη. Τι φορούσε τη μέρα του εγκλήματος. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έφτασε να πει ότι η Ελένη δεν ήταν αυτό το καλό κορίτσι που ισχυριζόταν οι γονείς της. Λες και όλα αυτά θα μπορούσαν να ήταν άλλοι απέναντι σε μια δολοφονία. Έχετε αντίστοιχα παραδείγματα σε δολοφονίες ανδρών σχεδόν ποτέ.